Η 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία των ΗΠΑ μετέβει στη Ρουμανία με σχέδια εμπλοκής με Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα. Η 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία λοιπόν ανέλαβε την διοίκηση των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στην νότιο-ανατολική πλευρά, όπου οι Αμερικανοί αλεξιοντιστές θα συνεργαστούν με άλλες δυνάμεις από άλλες χώρες, οι οποίες αποστέλλονται για να αποτρέψουν πιθανή ρωσική επιθετικότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, αναφέρει αμυντικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, τον ΗΠΑ. Η 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία την Παρασκευή αντικατέστησε την 10η ορεινή μεραρχία, η οποία τους τελευταίους 9 μήνες επιβλέπει τις κινήσεις των στρατευμάτων που εκτείνονται από τη Ρουμανία έως τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Η εναλλαγή της διοίκησης πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Μίχαηλ Κογκαλνισεάνου στη Ρουμανία, η οποία λειτουργεί ως ο κύριος κόμβος του ΝΑΤΟ στην περιοχή, όπως αναφέρει το Stripes.com. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν συνέχεια του σχεδίου μεταφοράς δυνάμεων των ΗΠΑ από το Πεντάγωνο κατά μήκος της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, η οποία ήρθε ως απάντηση στην πλήρης κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η παρουσία των περιστροφικών μονάδων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας καταδεικνύει τη δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ για συλλογική άμυνα και περιφερειακή ασφάλεια, ανέφερε σε ανακοίνωση η 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία. Η άφιξή της ισοδυναμεί με αντικατάσταση μονάδας με ίσο αριθμό στρατιωτών αντί για αλλαγή στην τρέχουσα θέση δύναμης της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ με περίπου 100.000 στρατιώτες που εκτελούν επί του παρόντος αποστολές σε όλη την Ευρώπη. Ο Αμερικανός ταγματάρχης Γκρέγκορι Άντερσον, διοικητής της αναχωρούσας 10ης ορεινής μεραρχίας, είπε ότι η 82η θα είναι υπεύθυνη για την περαιτέρω προώθηση των σχεδίων με τους συμμάχους σε ό,τι αφορά μάχες, πιο σύνθετους σχηματισμούς συνδυασμένων όπλων και αναβαθμίσεις εγκαταστάσεις από τις οποίες λειτουργούν τα στρατεύματα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.